Ωραία, πάμε σε δημοσιογραφικό σχόλιο, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον συνάδελφο δημοσιογράφο Στέφανο Ντόβα. Στέφανε, καλησπέρα. Καλησπέρα, Βλάση. Λοιπόν, Στέφανε, πώς βλέπεις να εξελίσσονται τα πράγματα εδώ? Είπαμε τους αριθμούς του ΕΟΔΗ, 21 νέα κρούσματα στη Θεσπρωτεία. Το έχουν τερματίσει στη Θεσπρωτεία και πληθυσμιακά είναι μπροστά πολύ σε κρούσματα, ενώ ήταν εντελώς χωρίς κρούσματα όλους τους προηγούμενους μήνες. Ξαφνικά παρουσιάζονται πολλά κρούσματα εκεί. Στην Άρτα 9 φαίνεται ότι ελέγχεται σε ένα βαθμό. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες. Εδώ είμαστε σταθερά. 20 σήμερα. Έχουμε μια σταθερότητα εδώ στα Γιάννενα. Και υπάρχουν βέβαια οι φήμες, οι πληροφορίες ότι τις επόμενες μέρες θα υπάρξει ίσως και ένα καθολικό lockdown. Ένα κοκκίνισμα ολόκληρης της χώρας για 10 μέρες, 2 εβδομάδες. Είναι και οι απόκριες εδώ τώρα. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Τι λες, τα μέτρα εδώ μεταξύ δεν τηρούνται? Γιατί όλοι έχουμε κουραστεί, το έχω ξαναπεί. Τα μέτρα σκοτώνουν τα μέτρα. Τα περισσότερα μέτρα σκοτώνουν τα μέτρα. Δεν εφαρμόζονται και αυτά τα βασικά, ίσως. Γιατί όλοι έχουμε κουραστεί. Τι περισσότερα μέτρα τώρα, τι αυξημένα μέτρα, τι κλείσιμο μέσα σπίτι από τις 6. Δεν ξέρω αν μπορούν να βοηθήσουν όλα αυτά. Τι λες? Καταρχήν να πούμε για τις περιοχές της Ηπείρου όπου δεν είχαμε κρούσματα γιατί δεν γινόταν έλεγχοι. Με το που άρχισαν να γίνονται έλεγχοι, άρχισαν να φαίνονται τα κρούσματα και βλέπουμε αυτή τη στιγμή τη Θεσπρωτεία να έχει περισσότερα κρούσματα από τα Γιάννενα που είναι πολλαπλάσια σε πληθυσμό. Το ίδιο συμβαίνει και στην Άρτα και φαντάζομαι ότι και γενικότερα, γιατί βλέπουμε και στη Λευκάδα που είχε 0 κρούσματα να παρατηρούνται 2, 3, 5, 7. Λοιπόν, εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα ίσως να μην ήταν τόσο επεξεργασμένα όσο έπρεπε και τόσο στοχευμένα όσο έπρεπε. Δηλαδή δεν ήταν έξυπνα μέτρα που να μπορούν να καλύπτουν τις ανάγκες για την τήρηση ενός lockdown και την προστασία του πληθυσμού, αλλά ούτε βέβαια και τις ανάγκες του πληθυσμού και της οικονομίας. Έτσι βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία ένα χρόνο τώρα ο κόσμος ταλαιπωρείται, έχει ψυχολογικά καταρρεύσει, από την άλλη βλέπουμε να καταρρεύει και η οικονομία ταυτόχρονα και όλα αυτά να μας οδηγούν στην αναζήτηση έξυπνων μέτρων που θα βοηθήσουν και τον πληθυσμό και την οικονομία. Αυτό ακριβώς συνέβη σε σύσκεψη στο Μαξίμου χθες, όπου ο Πρωθυπουργός με τους συνεργάτες του συζητούσαν στις προτάσεις και την αναζήτηση έξυπνων μέτρων, διότι όπως πολύ σωστά υπόθηκε, είδαμε τι έγινε στον Εύωσμο με τον μισό δρόμο από τη μία πλευρά να είναι κλεισμένα τα μαγαζιά και από την άλλη να είναι ανοιχτά. Είδαμε πλέον ότι η 6 ώρα δεν ωφελεί σε τίποτε όταν βλέπεις τα λεωφορεία να είναι γεμάτα και τα σούπερ μάρκετ να είναι γεμάτα. Άρα λοιπόν όταν έχεις τέτοιο στρίμωγμα του πληθυσμού σε συγκεκριμένους χώρους, η μεταδοτικότητα είναι λογικό να υπάρχει. Δεν την προφυλάσσουν αυτά τα μέτρα. Πρέπει να βρουν κάποια μέτρα τα οποία ούτε τον κόσμο να κουράσουν, αλλά και κυρίως να εξυπηρετούν και το θέμα της προστασίας της υγείας, αλλά και της οικονομίας. Διότι συζητούν να ανοίξουν, να λειτουργούν σε υπαίθριους χώρους και τα ίδια εστίασης και τα καφέ και τα λοιπά, να μπορεί ο άλλος εκεί που κάθεται στο παγκάκι, εκεί που μαζεύονται σε χώρους που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί, να μπορεί να πάει έξω σε ένα εξωτερικό χώρο, να είναι πολύ αραιωμένα τα τραπέζια και αραιωμένες και οι καρέκλες, ούτως ώστε να μπορεί κάποιος να πιει έναν καφέ, να πει μια συζήτηση, γιατί είμαστε άνθρωποι και είμαστε επικοινωνιακά όντα και αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να μείνουμε επάπειρον κλεισμένοι μέσα στα σπίτια μας και απομονωμένοι από συγγενείς και φίλους. Δεν μπορεί, αυτό είναι ανέφικτο. Βέβαια. Με αποτέλεσμα, γι' αυτό και παρατηρείται αυτή η αδιαφορία στη χρήση πλέον και του κωδικού του 13033, αλλά και των χαρτιών. Δεν τον νοιάζει πλέον τον άλλον ούτε αν προστιμοποιηθεί, ούτε δηλαδή αν του δώσουν πρόστιμο. Δεν τον ενδιαφέρει, γιατί έχει κουραστεί. Δεν αντέχει ο άλλος. Ζητούσαν ταυτότητα από κάποια συγκεκριμένα που είδα και λέει, σε παρακαλώ, δεν έχω την ψυχολογική διάθεση να κουβαλάω την ταυτότητα μαζί μου. Σ' αρέσει αυτό που έχω στο τηλέφωνο, δεν σ' αρέσει, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Δηλαδή, αυτό δεν είναι σωστή απάντηση από τη μία πλευρά, αλλά από την άλλη έρχεται σε δύσκολη θέση και το όργανο που είναι υποχρεωμένο
να ελέγχει για αυτές τις ανάγκες που χρειάζονται με βάση τους νόμους και τις αποφάσεις που έχουν πάρθει για την αντιμετώπιση της πανδημίας, αλλά όμως έρχεται και σε προστριβή ταυτόχρονα με τον κόσμο, ο οποίος δεν αντέχω, λέει. Δεν μπορείς να πεις στον άλλον ότι αν δεν αντέχεις τι θα γίνει, θα πρέπει να αφήσουμε τους υπόλοιπους να υποστούν μια ζημιά, αλλά ταυτόχρονα αυτό το υφίσταται όλος ο πληθυσμός. Δεν είναι ένας ή δυο που το υφίσταται. Τώρα εσύ τι πιστεύεις, ότι θα περάσουμε από ένα lockdown πάνω στις απόκριες? Εγώ πιστεύω ίσως οι αποκριές να είναι μαζεμένες. Εκείνο που ψάχνετε αυτή τη στιγμή είναι το πώς θα ανοίξει το λιανεμπόριο και η ελεύθερη οικονομία και η σύντηση, διότι θα πρέπει αυτό το σύστημα να λειτουργήσει και να προετοιμαστεί για το καλοκαίρι που αναμένουμε τουρισμό, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ αυξημένο ενδιαφέρον από πολλές χώρες της Ευρώπης προκειμένου να έρθουν διακοπές στη χώρα μας. Μάλιστα. Γι' αυτό θα πρέπει ό,τι μέτρα να ληφθούν τώρα σοβαρά, αξιόπιστα, αλλά και μέτρα να είναι ανθρώπινα, ούτως ώστε να προστατευτούν όλοι. Το κακό είναι ότι δεν έχουμε και πολλά εμβόλια. Αν είχαμε πολλά εμβόλια και εμβολιάζαμε έναν μεγάλο αριθμό πληθυσμού, δεν θα μιλούσαμε σήμερα. Δηλαδή αρχίζει και υπάρχει, ας πούμε, μια αύξηση της ανοσίας της αγέλης με το εμβόλιο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχουν εμβόλια. Με αποτέλεσμα, ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει αυτό. Ας ελπίσουμε ότι θα αλλάξει, ότι θα έρθουν περισσότερα εμβόλια και μονοδοσικά εμβόλια. Μακάρι να δούμε. Όλος ο κόσμος το θέλει, και εμείς φυσικά, και οι έχοντες στην ευθύνη, όλοι ενδιαφέρονται. Το καλό είναι από τη μία πλευρά ότι θα πρέπει να βρεθούν οι έξυπνες αυτές λύσεις, να βρεθούν και τα εμβόλια, να προστατευτεί η υγεία του κόσμου, να προστατευτεί η οικονομία, γιατί και η χώρα μας δεν θα αντέξει άλλες παλινοδίες και μετά την τεράστια οικονομική κρίση, την οποία δεν ξεπέρασε, βρίσκεται ακόμα. Και ο κόσμος αυτή τη στιγμή, μου έλεγε επαγγελματίας φίλος, και που είμαι ανοιχτός, τι έγινε, αφού δεν πατάει κανένας να ψώνεις? Να. Είναι δύσκολα. Στέφανε, θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όλα αυτά. Πάμε σε μια καλή είδηση που έρχεται από την τοπική επικαιρότητα. Να ακούσω και εδώ τη σκέψη σου πριν σε αποδεσμεύσω. Κυρίες και κύριοι, τη δημοπράτηση του έργου δημιουργίας κέντρου για το παιδί ενέκρινε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών κατά τη σημερινή συνεδρίαση. Το κέντρο για το παιδί, να πω για όσους δεν το έχετε ως πληροφορία, θα δημιουργηθεί στις παλιές και εγκαταλειμμένες εγκαταστάσεις του ασύλου Ανιάτων. Στο κέντρο της πόλης είναι, στο βασικό ιστό των Ιωαννίνων είναι αυτές. Αυτές είναι εγκαταλειμμένες εδώ και πολλά χρόνια. Συζητάμε εδώ και πολλά χρόνια τι θα γίνει εκεί. Θα δημιουργηθεί λοιπόν ένα κέντρο για το παιδί, κοινωνικές υποδομές. Στέφανε, να το πω όλο. Και επιπλέον, με τη συγκεκριμένη παρέμβαση, θα αναβαθμιστεί και η ευρύτερη περιοχή και θα ικανοποιηθεί ένα αίτημα ετών των κατοίκων εκεί. Το έργο είναι ενταγμένο στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Ήπειρος με προϋπολογισμό 3 εκατομμυρίων ευρώ. Σε ακούω. Συμφωνώ με αυτό. Είναι μια πολύ καλή πρόταση και καλώς αποφασίστηκε να γίνει, διότι υπάρχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. Αλλά πιστεύω όμως, επειδή υπάρχουν και άλλες δομές για τα παιδιά και για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, το τι προσφέρει ο καθένας, ώστε να δραστηριοποιηθούν προς όλες τις ανάγκες του φάσματος των παιδιών με ειδικές ανάγκες, αλλά και χωρίς ειδικές ανάγκες, με τα κανονικά δηλαδή, ας πούμε, χωρίς να δημιουργούνται περαιτέρω προβλήματα, να μην επικαλύπτει ο ένας αρμοδιότητες άλλου, δηλαδή να προσφέρουν στα παιδιά τέτοια και τόσα που είναι ως αναγκαία. Έτσι θα βοηθηθούν πολύ περισσότερο τα παιδιά, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όπως υπάρχουν και τα ειδικά σχολεία που καλύπτουν αυτές τις ανάγκες, όπως υπάρχει η ΕΛΕΠΑ που καλύπτεται από τα πολύ μικρά, τις μικρές ηλικίες, με θαυμάσια αποτελέσματα, όπως υπάρχουν παιδιά που φιλοξενούν κυβωτός, και μιλάμε, υπάρχουν πάρα πολλά, και αυτό νομίζω ότι ο χώρος αυτός του παλιού ασύλου Ανιάτου, που έμεινε αναξιοποίητος μέχρι τώρα, ένα πανέμορφος χώρος μέσα στο κέντρο της πόλης, νομίζουμε ότι θα αποτελέσει μια πηγή χαράς, μια όαση χαράς
και μάθησης για τα παιδιά αυτά με τις ιδιαίτερες δεξιότητες, και βεβαίως θα αναβαθμίσει, όπως πολύ σωστά είπες, στην περιοχή, η οποία μέχρι τώρα περισσότερο την υποβαθμίζει ένα κλειστό κτίριο χωρίς να λειτουργεί τίποτε, ή και ακόμα η λειτουργία του, αλλά κάποια πράγματα είναι αναγκαία να υπάρχουν στην πόλη, δεν μπορείς να τα διώξεις. Μένουν εκεί οι ερείπια για πολλά χρόνια. Αλλάζει αυτό, δημοπρατήθηκε αυτό το έργο. Σε ευχαριστώ πολύ, Στέφανε. Θα έχουμε την ευκαιρία πολύ σύντομα να τα ξαναπούμε. Τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάμε σε διαμαρτυρία της εξωτερικής φρούρησης των φυλακών που έγινε σήμερα πανελλαδικά και εδώ στα Γιάννενα. Εδώ στα Γιάννενα, μπροστά στις φυλακές Ιωνίνων, μπροστά στις φυλακές Σταυρακίου. Παλιά οχήματα μεταγωγής, ελλιπής εξοπλισμός, ελλείψη.